αναπτύξουμε μια καλύτερη σχέση μεταξύ μας, να αναδείξουμε τα τουριστικά παράλληλα της περιοχής μας και μέσα από τους μύθους να μπορέσουμε να είμαστε πιο γνωστοί και ελπίζω το ταξίδι του να έχει επιτυχία και να πάνε όλα καλά. Για να μην εδώ, όπα, το μάχο τώρα. Πρωτοφανές εγχείρημα, είναι δύσκολο, νομίζω ότι σχεδιάστηκε σωστά, έχει ιδιαίτερη αξία γιατί στέλνει ένα ιστορικό μήνυμα, στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας, ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα ότι με σχέδιο μπορούμε να πετύχουμε και να δεικνύει και την περιοχή και βγάζει μια εικόνα διαφορετική. Έχει μεγάλη αξία αυτό το ταξίδι, νομίζω ότι μπορεί να γίνει θεσμός. Φέτος 5 πλοία, στιοπλοϊκά, του χρόνου περισσότερα και δημιουργεί μια θετική ενέργεια σε μια δύσκολη εποχή. Λοιπόν, καλό ταξίδι, συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε συμμέτοχοι και συνενεργοί σε αυτά τα εγχειρήματα και η συνεργασία οπωσδήποτε αποδίδει καρπούς και αποτελέσματα. Είναι αυτό το ταξίδι, είναι ένα χειροπιαστό δείγμα συνεργασίας, μάλλον ένα ακόμη χειροπιαστό δείγμα συνεργασίας. Καλό ταξίδι σε όλους λοιπόν και σε αυτούς που δεν θα πάνε και είμαστε εδώ θα πάνε την άλλη φορά. Ο Δήμαρχος Αγιάς, ο κύριος Αντώνης Γκουντάρας, θα μας πει και αυτός δύο λόγια. Ξέρετε, πολλές φορές τα όνειρα γίνονται και πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι παιδευτήκαμε πάρα πολλά χρόνια μέχρι αυτό το όνειρο να αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, όταν αποστολή της Λίμνου επισκέφθηκε την περιοχή μας, φιλοξενήθηκε και μάλιστα μας έδωσε απίστευτες στιγμές, αφού το γυμνάσιο της Μύρινας που είχε έρθει έπαιξε εκτός των άλλων στο θεατράκι της Βελίκας και την τραγωδία του Σοφοκλή ο Φιλοκτήτης. Για να φτάσουμε όμως μέχρι εδώ πέρασαν και πολλά χρόνια και μεγάλοι αγώνες και πραγματικά δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι και σήμερα είναι μια ευκαιρία να τους ευχαριστήσω όλους, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από τον Κώστα τον Αγοραστό που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα και βέβαια τη Ρένα την Καναναριώτου, η οποία είναι αρμόδια για αυτή την περιφερειακή ενότητα που βρισκόμαστε εμείς, την περιφερειακή ενότητα Λάρισας. Μερικές φορές δεν είναι το υλικό κομμάτι εκείνο το οποίο σε ανεβάζει, εκείνο το οποίο σε οδηγεί να κάνεις κάποια πράγματα, αλλά η ζεστασιά με την οποία κάποιοι άνθρωποι σε προτρέπουν να το κάνεις. Αυτά τα δύο παιδιά, γιατί είναι στην ηλικία μου και νομίζω ότι μπορώ να τα λέω έτσι, μας ενθάρρυναν από την πρώτη στιγμή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιλτιάδη Δάλα που είναι πίσω μας τα παιδιά. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία εκδήλωση που να μην την υποστηρίξω. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γυναικών της Αγιάς που έκανε αυτόν το μπουφέ και για αυτές τις γυναίκες πρέπει να πω ότι πάντα είναι δίπλα μας. Να ευχαριστήσω τους Δημοτικούς Συμβούλους, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, τους Προέδρους εδώ των Τοπικών Συμβουλίων και όλους εσάς που σήμερα βρίσκεστε εδώ για να μας αποχαιρετήσετε κατά κάποιο τρόπο, αλλά για έναν εντελώς διαφορετικό σκοπό από αυτόν που πριν από 3.200 χρόνια περίπου ξεκίνησε ο Φιλοκτήτης με τα 7 μαύρα πλοία και τους καλύτερους τοξότες της Ελλάδας. Είναι διαφορετικό αυτό που σήμερα ξεκινάμε. Σήμερα μεταφέρουμε ένα μήνυμα ειρήνης, συνεργασίας και αδελφοσύνης. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Είναι πραγματικά βαθιά η συγκίνησή μου. Είναι κάτι που πραγματώνεται μετά από αγώνες πάρα πολλών χρόνων. Και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε περισσότεροι, θα φτάσουμε και μακρύτερα και βέβαια ο απότερος και ο μοναδικός στόχος είναι να κάνουμε μια δικτύωση σε επίπεδο Ευρώπης. Διότι ο Φιλοκτήτης, ο οποίος πρέπει να αποτελεί πέρα από το μύθο, πέρα από οτιδήποτε άλλο, ένα μήνυμα ειρήνης και αδελφοσύνης, είναι ο βασιλιάς ο οποίος
συνέδεσε τη Μελίβια, τη Λίμνο, την Τρία και 35 περίπου πόλεις της κάτω Ιταλίας και της Σικελίας. Θέλω να πω κλείνοντας κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και για μένα και για όλους. Αυτή την αποστολή την ακολουθεί και ο Γιάννης ο Σιάπκας, ο οποίος πέρα από το θεσμικό του ρόλο βρίσκεται κοντά μας και ως γιατρός και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα παιδιά του Μιλτιάδη Δάλα και να ξέρω ότι θα απαλλαγείτε πολύ από εμάς αν θα πουλιάξουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε ούτε ως φιλοκτήτης θα την πατήσουμε. 10 χρόνια δεν θα μείνουμε στη Λίμνο. Γεια σας. Εντάξει, έλα.